αναλογιζόμενοι σήμερα την, όπως έχει διαμορφωθεί η διεθνή συγκυρία, αντιλαμβανόμεθα την σημασία της ελληνικής επανάστασης. Η χώρα μας ήταν πάντα και θα παραμείνει να είναι πιστή στη διεθνή νομιμότητα και θα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και την ελευθερία των λαών. Έτσι σήμερα καταδικάζουμε όχι μόνο τον τουρκικό ιμπεριαλισμό ο οποίος πάει να αναβιώσει, αλλά και τον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Έναν ιμπεριαλισμό ο οποίος προσβάλλει την ανθρωπότητα. Το μήνυμα λοιπόν είναι ένα. Ελευθερία στην Ουκρανία, ελευθερία στους λαούς. Χρόνια πολλά. 25η Μαρτίου υπενθυμίζει σε όλο τον κόσμο τον αέναο αγώνα των λαών και των ανθρώπων για ελευθερία. Δυστυχώς, η φετινή επέτειος συμπίπτει με πολύ σκοτεινές μέρες για την Ευρώπη, με τους ευρωπαϊκούς λαούς να βλέπουν αίμα να χύνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, εικόνες που είχαμε να δούμε από τον πόλεμο στο Κωσυφοπαίδιο και τους βομβαρδισμούς κατά της Σερβίας σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θέλω σήμερα από εδώ, από τη Μυτιλίνη, να στείλω ένα μήνυμα ειρήνης και ανάγκης να σταματήσει τώρα η ρωσική εισβολή και να βρεθεί διπλωματική λύση, αλλά και ένα μήνυμα αποφασιστικό προς την ηγεσία της Τουρκίας ότι η Ελλάδα, όπως ακριβώς, δεν θα επιβουλευτεί ποτέ την εθνική κυριαρχία γειτονικού της κράτους, έτσι ακριβώς και δεν θα επιτρέψει ποτέ να αμφισβητηθούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Επιδιώκουμε το διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, ένα διάλογο ειλικρινή με δεσμεύσεις που θα πατάνε πάντα στους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς συνθήκες, κόντρα σε οποιοδήποτε αναθεωρητισμό που προκαλεί, όπως είδαμε και στην περίπτωση της Ουκρανίας, τεράστιους κινδύνους για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Η Επανάσταση του 21 και ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου αποτελούν πηγή έμπνευση για κάθε αγώνα. Οι Έλληνες πολέμησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες σε ένα άνισο αγώνα με θυσία και αυτοθυσία, έχοντας όμως ως αξίες την ενότητα, την πίστη, την ομοψυχία και την αποφασιστικότητα. Αυτές οι αξίες ας αποτελέσουν οδηγό για κάθε Έλληνα, για τον καθένα από εμάς, πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή που ο πόλεμος στη γειτονιά μας σκοτώνει παιδιά που γεννιούνται σε υπόγεια. Ας είμαστε λοιπόν ενωμένοι, ας οδηγηθούμε ως Έλληνες σε πολλές νίκες και να είμαστε όλοι έτσι άξιοι να υπερασπίσουμε τα αγαθά τα οποία μας άφησαν οι αγωνιστές το 21. Χρόνια πολλά σε παντοχού τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η Ελλάδα μας.